μετατρέπουμε έναν δεκαδικό αριθμό σε δεκαδικό κλάσμα. Έστω ότι θέλω να μετατρέψω τον δεκαδικό αριθμό 0,2 σε δεκαδικό κλάσμα. Βήμα πρώτο. Γράφω τον αριθμό χωρίς τα όποια μηδενικά υπάρχουν αριστερά του. Γράφω λοιπόν το 2 και γράφω και τη γραμμή κλάσματος. Βήμα δεύτερο. Μετράω πόσα ψηφία υπάρχουν δεξιά από την υποδιαστολή. Βλέπω πως υπάρχει μόνο ένα ψηφίο δεξιά από την υποδιαστολή. Βήμα τρίτο. Στον παρανομαστή του καινούριου μου κλάσματος γράφω το 1 και δίπλα του ένα μηδενικό, γιατί ένα ψηφίο μέτρησα πριν δεξιά από την υποδιαστολή. Το 0,2 λοιπόν είναι ίσο με το 2 δέκατα. Άλλο ένα παράδειγμα. Έστω ότι θέλω να μετατρέψω τον δεκαδικό αριθμό 6,84 σε δεκαδικό κλάσμα. Βήμα πρώτο. Γράφω τον αριθμό 684 και γράφω και τη γραμμή του κλάσματος. Βήμα δεύτερο. Μετράω πόσα ψηφία υπάρχουν δεξιά από την υποδιαστολή. Βλέπω πως υπάρχουν 2 ψηφία δεξιά από την υποδιαστολή. Βήμα τρίτο. Στον παρονομαστή του νέου μου κλάσματος γράφω το 1 και δίπλα του 2 μηδενικά, γιατί 2 ψηφία μέτρησα δεξιά από την υποδιαστολή. Το κλάσμα είναι έτοιμο. Ο δεκαδικός αριθμός 6,84 ισούται με τα 684 εκατοστά. Άλλο ένα παράδειγμα. Έστω ότι θέλω να μετατρέψω τον δεκαδικό αριθμό 0,013 σε δεκαδικό κλάσμα. Βήμα πρώτο. Γράφω τον αριθμό χωρίς τα όποια μηδενικά υπάρχουν αριστερά του. Δηλαδή γράφω μόνο το 13. Και γράφω και τη γραμμή του κλάσματος. Βήμα δεύτερο. Μετράω πόσα ψηφία υπάρχουν δεξιά από την υποδιαστολή στο δεκαδικό μας αριθμό. Βλέπω πως υπάρχουν 3 ψηφία. Βήμα τρίτο. Στον παρονομαστή γράφω το 1 και δίπλα του 3 μηδενικά, γιατί 3 ψηφία μέτρησα δεξιά από την υποδιαστολή στο δεκαδικό αριθμό 0,013.